Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού. Μετά από αρκετές μέρες πάλι ένα βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανα κάποιο βίντεο αυτές τις μέρες γιατί είχε μπει το bitcoin έτσι σε μια στάση αναμονής. Να πω την αλήθεια ότι ήταν και βαρετό. Πολλοί λέγαμε θα είχαμε ένα βαρετό καλοκαίρι. Το bitcoin για μία ακόμα φορά μας διαψεύδει και τις τελευταίες ώρες έχει ανέβει. Και φυσικά δεν έχει ανέβει από το tweet του Elon Musk που αρκετοί είπαν στο Twitter και γενικότερα στα νέα. Εμείνετε μαζί μου να κάνουμε μια τεχνική ανάλυση της στα γρήγορα και να δούμε τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες μέρες. Πριν προχωρήσω, ένα like και ένα subscribe έτσι να το δυναμώσουμε το κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κάποιους φίλους που βοηθάνε έτσι λίγο το κανάλι να το δυναμώσουμε. Κάποιοι βοηθήσανε και λίγο στη μετάφραση του βίντεο των Anonymous. Και η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα και εγώ να κάνω μία μετάφραση αλλά δεν είχα χρόνο, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που βοήθησε. Λοιπόν, ας δούμε λίγο γενικότερα τι έχει γίνει αυτές τις μέρες με το bitcoin. Πριν μάλιστα από μερικές μέρες βγήκε ο Donald Trump και κατά λάθος του ξέφυγε, δεν το είδα η αλήθεια είναι σε πολλά σχόλια. Ονόμασε το bitcoin νόμισμα, δηλαδή το είπε στα αγγλικά currency, που σημαίνει ότι πραγματικά το φοβούνται το bitcoin και όλα τα κρυπτονομίσματα, για να μην λέμε μόνο για το bitcoin, απλά το bitcoin είναι ο κυρίαρχος παίκτης των κρυπτονομισμάτων και όταν ανεβαίνει το bitcoin ανεβαίνουν όλα. Και μου έκανε εντύπωση γιατί και οι δύο πρόεδροι της Αμερικής, ο τωρινός και ο προηγούμενος, κατά λάθος σώσανε τα κρυπτονομίσματα από μεγαλύτερη πτώση, ειδικά ο Biden που βγήκε και είπε ότι θα δώσω πληθωριστικό χρήμα στην αγορά. Βγήκε και ο Elon Musk πριν κάποιες ώρες, δεν θεωρώ ότι ανέβασε πολύ το bitcoin, είχε ήδη ξεκινήσει την άνοδό του. Κάποιες χώρες αρχίζουν και υιοθετούν το bitcoin σαν κρυπτονόμισμα, μία από αυτές είναι το El Salvador. Και βγήκε και το IMF, αυτοί οι απατεώνες και αυτοί οι ψεύτες, τους οποίους εμείς εδώ στην Ελλάδα τους έχουμε φάει με το κουτάλι και είπαν να προσέξουν, τους απειλούν και τα λοιπά. Τώρα και κάποιες άλλες χώρες σιγά σιγά θα υιοθετήσουν το bitcoin. Μαθαίνω ότι οι ελβετικές τράπεζες, κυρίως από τη Βασιλεία, τρέμουν σε εισαγωγικά την άνοδο και τι θα γίνει το bitcoin και θέλουν να θεσπίσουν κάποιους κανόνες. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει, θα δούμε, αλλά γενικότερα θα τα πολεμήσουν τα κρυπτονομίσματα και νομίζω ότι τελικά θα αποτύχουν παταγωδώς γιατί έχουν σκάψει ήδη το λάκκο. Δηλαδή έχουν μπει μέσα στο λάκκο που ήδη έχουν σκάψει όλα αυτά τα χρόνια. Πλέον το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα θα έχουν μόνο άνοδο. Μπορεί να είδαμε ένα μεγάλο 50%, το οποίο ευτυχώς δεν έγινε 80%, διότι όταν πέφτουν τα κρυπτονομίσματα πέφτουν γύρω στα 80%. Κάντε μία έτσι αφαίρεση, 65.000 μείον 80%, να δείτε πόσο θα πάει το bitcoin. Τρέμω να το δω, να σας το πω κιόλας. Οπότε προς το παρόν φαίνεται ότι τη γλίτωσε το bitcoin και είμαστε λίγο να ξαναμπούμε πάλι σε on track, σε διαδικασία bull run, δηλαδή να ανεβαίνουν συνέχεια τα κρυπτονομίσματα και μάλιστα με μια τεχνική ανάλυση που διάβασα και έκανα εγώ προσωπικά, εάν ξαναμπούν τα κρυπτονομίσματα σε τροχιά ανόδου, πιστέψε με ότι θα τελειώσει του χρόνου τέτοιο καιρό, δηλαδή μιλάμε για ένα χρόνο από τώρα. Εκτός αν γίνει κανένας πόλεμος, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, βγει πάλι ο Μάσκ και μπει καμιά βλακεία που δεν νομίζω γιατί από ό,τι φαίνεται έχει ψιλομαζευτεί ο Μάσκ γενικότερα. Λοιπόν, ας δούμε λίγο την αγορά, τι έχει γίνει τώρα αυτές τις μέρες. Το αρνητικό στην όλη κατάσταση είναι ότι δεν βλέπουμε μεγάλο όγκο συναλλαγών. Δηλαδή, παρόλο που ανεβαίνει λίγο το bitcoin, τα νούμερα γενικότερα είναι μικρά. Είναι μικρά, δυστυχώς. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι το peak του trading volume σε δολάρια είχε φτάσει και 250-325 δισεκατομμύρια, καθημερινό trading αυτό, και αυτές τις μέρες και όλη αυτή την περίοδο που το bitcoin έτσι χαροπάλευε, ήταν από τα 80 μέχρι τα 120, 75 κτλ. Μόλις ανέβει αυτό το νούμερο και πάει πάλι σε αυτά τα νούμερα που βλέπαμε πριν κάποιους μήνες, δηλαδή από 120-130 και πάνω, θα δούμε νούμερα απίστευτα και θα τρίβουμε τα μάτια μας. Πραγματικά δεν θέλω να διαψευτώ, αλλά θα δούμε.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχει κάνει το Bitcoin όλες αυτές τις μέρες. Είχε ξεκινήσει εδώ ένα loop, ένα πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Από ό,τι φαίνεται το bottom, ο πάτος ήταν γύρω στα 29.000 δολάρια, πήγε 31, σαν να πήγε λίγο στα 30 και από ό,τι φαίνεται δειλά-δειλά αφήνει σιγά-σιγά αυτό εδώ το trend, τέλος πάντων το αρνητικό που είχε, και πάμε σε θετικό, γιατί από ό,τι βλέπουμε το χαμηλότερο αρχίζει και ανεβαίνει. Θα δούμε τώρα και τις επόμενες μέρες πώς θα πάει, και φυσικά ανεβαίνει και το υψηλότερο, αυτό είναι στο διάγραμμα των 4 ωρών. Θέλω λίγο να δούμε κάτι, τι είχε γίνει όλο αυτόν τον καιρό, και θεωρώ ότι ήταν και λογικό να γίνει και μια τέτοια πτώση. Έχω γυρίσει τώρα το Trading Views Monthly, να βλέπουμε δηλαδή τα κεριά σε μηνιαία βάση. Αν μετρήσουμε εδώ τώρα τους μήνες, από τον Οκτώβριο, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, μιλάμε για 6 μήνες συνεχόμενη ανόδου. Δηλαδή, πόσο θα πήγαινε αυτό το πράγμα. Έκανε εδώ μία μικρή κάθοδο τον Απρίλιο, το Μάιο έγινε ο χαμός ο μεγάλος και τώρα ο Ιούνιος έχει ξεκινήσει καλά. Εάν μείνει ακόμα και σε αυτό εδώ το μικρό κερί, νομίζω ότι και ο Ιούλιος θα πάει καλά, και τον Αύγουστο να κρατήσει έτσι και αυτό τώρα έτσι με αυτό το κερί, νομίζω από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα μιλάμε πλέον για απογείωση. Πραγματικά εγώ θέλω το Bitcoin να πάει καλά, γιατί είναι και αρκετοί και γνωστοί μου και φίλοι μου οι οποίοι αγοράσανε κάπου εδώ και τώρα έχουν ψιλοεγκλωβιστεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν αξίζει να πουλήσεις, και από τη στιγμή τώρα που έχει φτάσει και ο πάτος, δηλαδή λογικά ήταν στα 30.000 δολάρια, είναι κρίμα να δώσεις από τη στιγμή που φαίνεται ότι ανεβαίνει σιγά σιγά. Τώρα ας γυρίσουμε πάλι στις 4 ώρες. Πολλοί βέβαια αναφέρονται σε ένα death cross, στο οποίο θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Είναι ένας δείκτης ο οποίος είναι ο moving average, λέγεται ο 50 με 200, και κάθε φορά που συναντιούνται αυτοί οι δείκτες η τιμή του πέφτει. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα συναντηθούν, αλλά το πιο πιθανό είναι να συναντηθούν και να μην γίνει και τίποτα. Εάν συναντηθούν, το πιο πιθανό είναι να πέσουν, αλλά δεν ξέρω πώς θα πέσουν, θα το δούμε αυτό, αλλά γενικά θέλει προσοχή ακόμα αυτές τις μέρες, γιατί δεν γνωρίζει κανένας αν θα πάει πολύ ψηλότερα ή θα μείνει εκεί που είναι. Υπάρχει ακόμα μια αμφιβολία. Θα πρέπει δηλαδή να περάσει τις 42.000 με 43.000 το Bitcoin, δηλαδή να φτάσει κάπου εδώ, να περάσει δηλαδή εδώ την πράσινη γραμμή. Εάν την περάσει, νομίζω ότι θα μετράμε μήνες μόνο άνοδο. Θα δούμε. Έχει γενικά η ιστορία, είναι έτσι πλέον τώρα, δηλαδή επειδή τις προηγούμενες μέρες ήταν και λίγο βαρετό το όλο σκηνικό, γι' αυτό και δεν έκανα βίντεο. Εντάξει, δεν μπορεί συνέχεια να ανεβαίνει όπως είπα. Θα δούμε. Πραγματικά νομίζω θα έχουμε ένα συναρπαστικό καλοκαίρι. Μακάρι δηλαδή, για να μπορέσουμε να βγάλουμε και κανένα χρήμα. Γιατί από τις τράπεζες δεν πρόκειται να βγάλεις. Με λίγα λόγια, για να ανακεφαλαιώσω, όλο το μυστικό κρύβεται σε αυτό εδώ την πράσινη κουκίδα. Το πράσινο γράφημα. Δηλαδή, εάν σιγά σιγά ανεβαίνει το Bitcoin, ανεβαίνει, παρόλο που μπορεί να γίνει εδώ το cross, και πολλοί λένε ότι άμα γίνει αυτό το cross θα πέσει, εάν το Bitcoin πάει πάνω από αυτό το πράσινο εδώ πέρα, έτσι, μιλάμε μετά πλέον ότι μπαίνουμε ξανά σε τροχιά ανόδου. Πάμε στο λεγόμενο bull market και θα περάσουμε ένα καλοκαίρι μούρλια. Λοιπόν, γιατί όπως βλέπετε και εδώ, όποτε είναι πάνω, τα κεριά είναι πάνω από αυτή την πράσινη γραμμή, γίνεται χαμός με το Bitcoin. Πέφτει βέβαια, φυσιολογικό είναι, αλλά εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί και να ανεβαίνει συνέχεια. Λοιπόν, θα δούμε πραγματικά, έτσι οι επόμενες μέρες όπως έχω πει είναι κρίσιμες. Οι επόμενες δύο εβδομάδες πάλι είναι κρίσιμες, όπως έλεγε ο κύριος Τσιόδρας. Ελπίζω να κάνει και το εμβόλιο του το Bitcoin, να μην κολλήσει και αυτό κορονοϊό, γιατί τα πάντα έχουν κολλήσει κορονοϊό τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω τα νέα τις επόμενες μέρες να είναι πολύ ευχάριστα.
Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ.